Κυρία και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 29 Φεβρουαρίου του 2024. Δηλαδή, όσα παιδιά γεννηθούν σήμερα, θα έχουν γενέθλια κάθε 4 χρόνια. Και καλό και κακό. Καλό για αυτούς που δεν θέλουν, δεν τους αρέσουν τα γενέθλια, ή δεν ξέρω εγώ. Κακό είναι για αυτούς που θέλουν κάθε χρόνο να αναβοσβήνουν κεριά. Δύσκολη μέρα σήμερα. Είχαμε ένα γεγονός στη Λωρίδα της Γάζας που θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτό. Είναι η επόμενη μέρα φυσικά της υπόθεσης του εγκλήματος που έγινε στα Τέμπη. Θα διαβάσω το σχόλιο που έστειλε ένας φίλος και παράκληση ταυτόχρονα και θεωρώ ότι είναι σωστό να αναφερθούμε σε αυτό. Αγαπητέ κύριε Καλλιτερίδη, αγαπητέ Σάβα, καθώς έχουμε συστηθεί και προσωπικά σε εκδήλωση του βιβλίου του Σταύρου στο μουσείο, λαμβάνω το θάρρος να επιστήσω την προσοχή σου σε ένα θέμα που θεωρώ μείζονος σημασίας. Την ανάδειξη και υπόμνηση με κάθε τρόπο της υποχρέωσης της πολιτείας να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθούν ευθύνες όπου χρειάζεται και όσο ψηλά χρειάζεται για την τραγωδία των Ντεμπών. Γνωρίζω καλά την προσοχή με την οποία χειρίζεσαι τα θέματα εσωτερικής επικαιρότητας, αποφεύγοντας και ορθώς την πολιτικοποίηση του λόγου σου. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε ένα θέμα κυριολεκτικά εθνικό. Ανεξάρτητα από την αναπόφευκτη πολιτική κομματική εκμετάλλευση που επιχειρείται ή θα επιχειρηθεί, η περίπτωση των Ντεμπών αποτελεί κυριολεκτικά την επιτομή της νεοελληνικής διαφθοράς και κακοδαιμονίας, ακτινογραφώντας όλα εκείνα τα διαχρονικά στοιχεία και τις παθογένειες που συντελούν στη χρόνια απαξίωση των θεσμών και στην εξαυτής απορρέωσα καχεξία του κράτους μας, η οποία μοιραία δεν παραμένει ζήτημα απλώς εσωτερικό, αλλά μεταφράζεται τελικά σε απώλεια εθνικής κυριαρχίας και σε ανυπαρξία αυθυπόστατης εξωτερικής πολιτικής. Διότι, όπως καλά γνωρίζεις, οι διεφθαρμένοι και οι εξαγοράσιμοι γίνονται εύκολα εκβιάσιμοι. Είναι λοιπόν κεφαλαιόδους εθνικής σημασίας, θα έλεγα σημασίας η άσκηση πίεσης και μέσα από το δικό σου κανάλι με την απήχηση που απολαμβάνει σε δημοκρατικά και εθνικά σκεπτόμενους πολίτες για τη διελεύκαση και την πλήρη απόδοση ευθυνών ως έναυσμα για μια ευρύτερη απαραίτητη προσπάθεια εξυγίανσης και πραγματικού εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος συνολικά. Μη διστάσεις και μην κάνεις δεύτερες σκέψεις ότι ο λόγος σου μπορεί να παρεμηνευθεί ως πολιτικός αντιπολιτευτικός, γιατί να είσαι σίγουρος ότι αν πέσει φως και αποτύχουν οι προσπάθειες συγκάλυψης, καμία παράταξη από όσοι κυβέρνησαν δεν πρόκειται να βγει αλόβητη. Με φιλικούς χαιρετισμούς, τάδε. Ένας φίλος δεν θέλει, Παναγιώτης, τα υπόλοιπα στοιχεία δεν θέλει να γίνουν γνωστά. Λοιπόν, άκου Παναγιώτη και λοιποί φίλοι. Το θέμα δεν το ξέρω. Αλλά σήμερα είχα την ευκαιρία να ρωτήσω κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Μου είπε το εξής, ότι την εντολή για το λεγόμενο μπάζωμα και σκάψιμο μάλιστα, έσκαψαν και έκανα μέτρο, την έδωσε, δεν ξέρω και το όνομά του, ένας υφυπουργός τότε ήταν του κ. Μητσοτάκη, αλλά ήταν εντολή του Πρωθυπουργού να μπαζωθεί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μου είπαν ότι καταρχάς είδα δύο βίντεο που δείχνει έκρηξη και μανιτάρι, που σημαίνει ότι κάτι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Έφλεκτο υλικό, που θεωρώ ότι δεν σχετίζεται με την εθνική μας ασφάλεια για να το κρύψουν. Πιθανόν σχετίζεται με λαθρεμπόριο, που το οποίο λαθρεμπόριο για να θέλουν να το καλύψουν μπορεί να φτάνει μέχρι σε αυτόν που έδωσε την εντολή. Ο νοόν νοήτο. Επίσης, εκτός από το μπάζωμα και από την έκρηξη όπως είδαμε, μου είπαν ότι στην εξεταστική επιτροπή που έγινε στη Βουλή, άνθρωπος που ήταν μέσα, έγινε συστηματική προσπάθεια για να μην διελευκαθεί η υπόθεση. Αυτά σας τα αναφέρω με επιφύλαξη, δεν ήμουν μέσα. Εντάξει, λέω αυτά που είδα και αυτά που μου είπαν. Για παράδειγμα, δεν εκλήθη αυτός που έδωσε την εντολή από το υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Πώς τον λένε τώρα, δεν το θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Τώρα, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε σε διελεύκανση. Μου είπαν επίσης ότι σβήστηκε
15 μέρες μετά ή αμέσως το βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που αυτό θα μπορούσε να μας διαφωτίσει. Φυσικά αυτά λύνονται. Δεν κατάλαβα ποιοι ήταν βάρδιες εκεί, δεν μπορούν όλους να τους πιάσουν να τους κλείσουν το στόμα. Τους πιάνεις αυτούς και υπάρχουν τρόποι να τους κλειδώσεις, μια χαρά. Τα ξέρουν αυτά οι ανακριτές. Εννοώ τρόπους ανακριτικούς να τους ξεκλειδώσεις. Άρα και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει κάτι, κάτι θέλουν να κουκουλώσουν. Τώρα, όσον αφορά την κορυφή, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, αυτή η υπόθεση να τελεσφορήσει και εννοώ να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί? Γιατί ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, δεν ξέρω πώς το λένε, ο κύριος Καραμαλής, διαχειρίστηκε όλα τα έργα τα μεγάλα που έγιναν στην Ελλάδα. Και είναι γνωστό ότι οι εταιρείες που τα πήραν δεν ήταν εταιρείες γνωστοί και φίλοι του Καραμαλή, ήταν γνωστοί και φίλοι του Μαξίμου. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο ένας κρατάει τον άλλον. Και υπάρχει πιθανότητα να είπε ο μικρός, ο Καραμαλής, κοιτάξτε, αν δεν με στηρίξετε θα σας πάρω μαζί μου. Και έτσι έχουμε την κατάσταση αυτή που βλέπετε. Τώρα, όσον αφορά το σχολιασμό, εντάξει, δεν περιμέναμε τα Τέμπη για να δούμε τι είναι ΣΑΠ και το σύστημα. Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε. Και προσωπικά και από τα δικά μου, το γνωρίζουμε τι είναι ΣΑΠ. Και γνωρίζουμε ότι μπροστά στην καρέκλα, στα συμφέροντά τους και στα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων που τους στηρίζουν με διάφορους τρόπους, δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα και φυσικά ούτε και τα εθνικά μας συμφέροντα. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Το ξαναλέω. Οι δύο βίντεο με τις εκρήξεις, τι κουβαλούσε εμπορική αμαξοστοιχεία. Αν έχεις βυστεί το βίντεο, να πάνε να δουν ποιοι ήταν βάρδια εκείνη την ημέρα. Ελάτε εδώ, πουλάκια μου. Ελάτε εδώ, πουλάκια μου. Τι φορτώσατε, ποιοι φόρτωσαν. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην υπάρχουν στοιχεία. Ποιος φόρτωσε, τι φόρτωσε. Από εκεί και μετά, για τα υπόλοιπα, να φωνάξουν αυτόν πώς τον είπαν. Τριαντόπουλος. Γιατί δεν το φώναξαν, αφού υπάρχουν τόσες μαρτυρίες που λένε ότι αυτός έδωσε την εντολή. Από πού και ως πού του Μαξίμου, τι ήξερε τι συμβαίνει εκεί και γιατί να δώσει εντολή για μπάζωμα. Είναι δουλειά του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού. Βάλτε τα λοιπόν αυτά όλα στην άκρη. Βρείτε λοιπόν τι φόρτωσε, γιατί έδωσε την εντολή. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, τι συμφέροντα κρύβονται. Τώρα τα άλλα με τις σχέσεις των έργων που έδωσε ο μικρός ο Καραμαλής και τις σχέσεις με τον Μαξίμου, εκεί πιστεύω δεν θα βρεθεί άκρη. Το σύστημα είναι σάπιο, είναι γνωστό. Και αυτό έχει τις ρίζες του στον τρόπο με τον οποίο είναι χτισμένη αυτή η ιστορία. Δεσμεύομαι να σας πω πράγματα τώρα που μου εξομολογήθηκαν και πρώην πρωθυπουργοί για το πώς λειτουργεί το σύστημα, που δεν έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι. Έτσι, πρώην πρωθυπουργοί. Οι οποίοι εχμαλωτίστηκαν από αυτό το σύστημα. Πάμε όμως τώρα στα άλλα, και αυτό είναι εθνικό, συμφωνώ με τον Παναγιώτη, αλλά πάμε στα άλλα. Ακούστε. Στις 20 Δεκεμβρίου ένας βουλευτής του καλού κόμματος Μεράλα Ξενέρ κατέθεσε ερώτηση στην Τουρκική Βουλή για το θέμα της ζουράφας ή λαδοξέρας, όπου θυμάστε τον Οκτώβριο νομίζω είχε γίνει μία. Οι Τούρκοι έκαναν μια άσκηση εκεί, εξέδωσαν νόταμ, εμείς εκδώσαμε αντινόταμ, που έκαναν πυρά παρακαλώ στα χωρικά ύδατα της λαδοξέρας, που εμείς όχι λέμε, είναι δική μας η λαδοξέρα, έχουμε πάνω εδώ και δεκαετίες έναν φάρο, η Τουρκία την διεκδικεί και έκανε άσκηση από ό,τι μου λένε και πυρά εκεί μέσα σε ελληνικό έδαφος. Ύδατα, εθνική κυριαρχία. Η Ελλάδα είχε κάνει τότε αντινόταμ, είχαμε κάνει κάποιες δηλώσεις τότε και με αφορμή εκείνες τις δηλώσεις ένας βουλευτής του Τουρκικού Κοινοβουλίου, ο Ερχάν Ουστά από την μαρτυρική Αμισό της Αμσούντα, έκανε ερώτηση στο Φιντάν και ο Φιντάν του απάντησε. Και άμα είστε όρθιοι, καθίστε, μην πάθετε και τίποτα για αυτά που θα διαβάσετε. Πήρα και μετέφρασα την απάντηση όπως δημοσιεύεται στα πρακτικά της Τουρκικής Βουλής, την απάντηση του Φιντάν.
Λοιπόν, για να δούμε το. Έχω σημειώσει κάτι. Το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα και της υπογραφής της διακήρυξης των Αθηνών, της 8 Δεκεμβρίου του 2023, είδαν το φως της δημοσιότητας άρθρα διαφόρων αρθρογράφων, καθηγητών, διεθνολόγων και αποστράτων αξιωματικών, που προσπαθούσαν να πείσουν την ελληνική κοινή γνώμη ότι αν δεν γίνει τώρα η προσέγγιση με την Τουρκία με στόχο την υπογραφή του συνυποσχετικού και την παραπομπή του θέματος της οριοθέτησης ΑΟΣ με την Τουρκία στη Χάγη, στο μέλλον τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα για τη χώρα μας, γιατί η Τουρκία θα συνεχίζει να ισχυροποιείται και εμείς θα συνεχίζουμε να φθήνουμε δημογραφικά κτλ. Μας έλεγα μάλιστα τι είναι η Χάγη, είναι το κάτι άλλο και πάμε στη Χάγη, κρατήστε τα αυτά και καθίστε όπως είπαμε σε καμιά καρέκλα, στέρεα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που υπέβαλε στην Τουρκική Βουλή της 27 Δεκεμβρίου 2023, ο βουλευτής Αμισού του Καλού Κόμματος Ερχάν Ουστά, με την οποία κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι έμεινε απαθής στις προκλητικές δηλώσεις που έκαναν τον Οκτώβριο Έλληνες αξιωματούχοι σχετικά με την εισίδα Ζωράφα, Λαδοξέρα, στο Αιγαίο Πέλαγος. Θρακικό πέλαγος είναι εκεί, αλλά οι Τούρκοι είναι, όλα τα βλέπουν ισοπεδωμένα. Μας υπενθύμισε ότι όσο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραμένουν στρατικοποιημένα από την Ελλάδα, ο Φιντάν απαντώντας, η Τουρκία δεν πρόκειται να ανταποκριθεί σε αίτημα για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Δηλαδή, πέραν της αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Ελλάδας στα νησιά, είναι ξεκάθαρο ότι η αποστρατικοποίησή τους τίθεται ως εκβιαστικό δίλημα για να αρχίσουν οι όποιες διεργασίες που θα οδηγήσουν στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα, για ποια ευκαιρία μας μιλούσαν οι κύριοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης? Μήπως ήθελαν να μας πούν ότι είναι ευκαιρία να αποστρατικοποιήσουμε τώρα τα νησιά μας? Ευκαιρία σίγουρα, αλλά όχι για την Ελλάδα, για την Τουρκία. Άλλωστε, ποιος συχνά την απόσυρση της ελληνικής μοναρχίας από την Κύπρο? Για να δούμε τώρα τι ακριβώς είπε ο Φιντάν. Έχει μεγάλη σημασία, το μετέφρασα λέξη προς λέξη. Είμαι βέβαιος ότι η απάντηση δεν είναι ότι τη διάβασε στη Βουλή ο Φιντάν, δεν είναι δικά του λόγια. Εδώ είναι έμπειρος διπλωμάτης που κατέχει το θέμα. Είναι το τουρκικό βαθύ κράτος που απαντάει, ενώ το βαθύ κράτος της τουρκικής διπλωματίας, που δεν αλλάζει. Απάντηση στην υπαριθμών 7 κάθετος 75-53 ερώτηση του βουλευτή Αμισού Ερχάν Ουστά. Οι ανακοινώσεις των αρχών της Ελλάδος τις οποίες αναφέρεστε, για τη Λαδοξέρα δηλαδή, είναι άκυρες με βάση το διεθνές δίκαιο. Μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας υφίστανται μια σειρά από αλληλοσυνδεόμενα προβλήματα στο Αιγαίο. Μεταξύ αυτών των προβλημάτων είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένες νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο, των οποίων η κυριαρχία δεν καθορίστηκε με βάση μια ισχύουσα διεθνή συμφωνία, η οποία να καθορίζει και τα θαλάσσια σύνορα των δύο χωρών. Γι' αυτό λέει αλληλοσυνδεόμενα. Νησιά απροσδιόριστης ιδιοκτησίας και έλλειψη συνοριογραμμής που να οριοθετήθηκε με βάση ισχύουσα διεθνή συμφωνία. Αυτά είναι τα αλληλοσυνδεόμενα. Οι βασικές διεθνείς συνθήκες που αφορούν την κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου είναι αυτές της Λοζάνης του 1923 και των Παρισίων του 1947. Οι συνθήκες αυτές περιέχουν λεπτομερείς υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κυριαρχία των νησιών. Από την άποψη αυτή, η ερμηνεία των σχετικών άρθρων των συνθήκων Λοζάνης και Παρισίων είναι ένα νομικό θέμα και όχι πολιτικό, θέλει να πει. Το Υπουργείο μας έχει δηλώσει με διάφορους τρόπους ότι δεν θα αποδεχθούμε πιθανά τετελεσμένα που η Ελλάδα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει σε γεωγραφικούς σχηματισμούς αμφισβητούμενο καθεστώτος, και οι ακριβείς απόψεις μας για το θέμα γνωστοποιήθηκαν στους Έλληνες ομολόγους και συνομιλητές μας γραπτός με διάφορες ρηματικές διακοινώσεις και διαβήματα. Η λύση των προβλημάτων μας με την Ελλάδα, με την οποία είμαστε μέλη στην ίδια συμμαχία, θα καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί μέσω αμοιβαίας κατανόησης και διαλόγου. Κρατήστε το αυτό, με διάλογο θα τα πάρουμε δηλαδή. Όταν δει κανείς το θέμα από ιστορικής απόψεως,
τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποτελούν αντικείμενο στενού ενδιαφέροντος για την ασφάλεια της Τουρκίας. Τι θέλει να μας πει, λέει, όταν δει κανείς το θέμα από ιστορικής απόψεως. Θέλει να μας πει ότι στη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας ορισμένα από αυτά τα νησιά χρησιμοποιήθηκαν ως βατήρες για να μεταβαίνουν από τα νησιά αυτά στις Μικρασιατικές Ακτές ελληνικό στρατός, προμήθειες, πυρομαχικά κτλ. Και λέει, αν το δούμε από ιστορική πλευρά, άλλωστε τότε γι' αυτό απέτησαν την αποστατικοποίησή τους, για να μην τα χρησιμοποιήσουμε για μια άλλη επίθεση στη Μικρασία. Και τώρα τι λέει παρακάτω. Όταν μεταβιβάστηκαν τα νησιά στην Ελλάδα, τέθηκε όρος αποστατικοποίησής τους, γι' αυτό δηλαδή. Η Τουρκία αντέδρασε στην στρατιωτικοποίηση των νησιών από την Ελλάδα, θέτοντας το θέμα με κατάλληλο τρόπο, με κάθε ευκαιρία στην ημερήσια διάταξη διεθνών οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ και ο ΟΑΣΕ, καλούμε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες. Επιπλέον, προβαίνουμε στις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες προς την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, με βάση τις πληροφορίες που μας παρέχουν οι αρμόδιες αρχές μας. Δηλαδή, όποτε δεσμεύουμε περιοχές ή αν έχουν πληροφορίες ότι έχουμε στρατό ή στείλαμε στρατό, ενημερώνουν η στρατοχωροφυλακή, η ακτοφυλακή, η ΜΙΤ και αναλόγως πράττει το ΙΠΕΞ. Εσχάτως, το 2021 και το 2022 έχουν σταλεί τρεις επιστολές στον ΟΗΕ με τις οποίες καταγράφηκαν οι νομικές διαφωνίες μας για το θέμα. Αυτό είναι το σοβαρότερο ζήτημα. Τα πήγανε και δεν τα παίρνουν πίσω οι Τούρκοι τώρα αυτά. Άρα τι συζητήσεις πάνε να κάνει τώρα η Παπαδοπούλου και αύριο ο Μητσοτάκης. Στις επιστολές τονίζεται η εγκύτητα των νησιών συμπεριλαμβανομένες της μεγίστης στην τουρκική υπηρετική χώρα και γνωστοποιήθηκε ότι η παραβίαση του καθεστώτος αποστρατικοποίησης τους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας για την Τουρκία αλλά και για την περιοχή. Αυτό τόνισαν. Εμείς δηλαδή το ότι τα στρατικοποίησαμε για να μην τα καταλάβουν οι Τούρκοι άσφαιρα, χωρίς να πέσει μια σφαίρα, ότι εμείς παραβιάζουμε είμαστε πρόβλημα για την ασφάλεια στην Τουρκία και στην περιοχή. Στις επιστολές αναφέρεται σαφώς, προσέξτε εδώ είναι που είπα να καθίσετε για να μην πέσετε κάτω. Στις επιστολές αναφέρεται σαφώς ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προαναφερθείς συνθήκες η Ελλάδα, δεν μπορεί να επικαλείται και να προβάλλει στην Τουρκία θέματα κυριαρχίας η Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Το θέμα παρακολουθείται από το Υπουργείο μας με την απαραίτητη ευαισθησία. Το ξαναδιαβάζω. Στις επιστολές αναφέρεται σαφώς ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προαναφερθείς συνθήκες, δηλαδή αν δεν αποστατικοποιήσουμε τα νησιά, κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Γεραπετρίτη και κύριε Μητσοτάκη και κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Κασελάκη και κύριε Βελόπουλε, Νατσκέ, Κουτσούμπα, κυρία, πώς τη λένε, την Πλεύση Ελευθερίας και ποιος άλλος είναι, Σπαρτιάτες, όλοι όσοι είστε στο κοινοβούλιο, να το ξέρετε αυτό. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί, αναφέρεται σαφώς στις επιστολές, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προαναφερθείς συνθήκες η Ελλάδα, δεν μπορεί να επικαλείται και να προβάλλει στην Τουρκία θέματα κυριαρχίας των νησιών, ούτε δηλαδή χωρικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Δηλαδή, τι μας λένε, θέλετε να πάμε στη Χάγη, που ούτε εκεί θα πάνε, ούτε στη Χάγη θα πάνε. Αν αποστατικοποιηθούν τα νησιά, θα το γυρίσουν μετά, θα βρουν κανένα άλλο παραμύθι και θα πούνε εντάξει, δεν πάμε στη Χάγη. Πώς θα τα ξαναστατικοποιήσεις εσύ. Τι μας λένε λοιπόν, για να κάνουμε συζήτηση και να υπογραφεί συνυποσχετικό, αποστατικοποιήστε τα νησιά. Αυτό λέει εδώ καθαρά. Και μετά ξέρετε τι θα πούνε. Εντάξει, αποστατικοποιήσετε. Πάμε να δούμε τώρα ποια νησιά είναι δικά σας και ποια είναι ακαθόριστη της κυριαρχίας. Διότι δεν μπορείς να μου ζητήσεις εσύ Ελλάδα να οριοθετήσουμε μεταξύ, για παράδειγμα, ενός νησιού, λέω τώρα, των Φούρνων και της Μικρασιατικής Ακτής, όταν δεν σου ανήκουν οι Φούρνοι, θα πει ο Τούρκος. Άρα αυτά στην άκρη. Ποια σου ανήκουν, με εκείνα θα οριοθετήσουμε. Και για τα υπόλοιπα να αποφασίσει το δικαστήριο. Αν είναι ελληνικά ή σε ποιον ανήκουν
και αφού αποφασίσει να οριοθετήσει. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτός είναι ο δρόμος. Προσέξτε, δεν μπορεί να το πάρει πίσω ούτε ο Φιντάν, ούτε ο Ερντογάν, ούτε ο Αναντάν Μπαμπαντάν. Δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω. Είναι επιστολές που έστειλαν στον ΟΗΕ. Και αναρωτιέται κανείς, ευλόγως, λέει, στις 11 του μηνός, τώρα Μάρτι, από αύριο Μάρτι έχουμε, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υφυπουργός εξωτερικών, θα βρεθεί στην Άγκυρα για να ξεκινήσουν οι πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τι πολιτικές διαβουλεύσεις, επί ποιου θέματος? Όταν σου έχει βάλει αυτά τα θέματα, γιατί άλλο θα ζητήσουμε, για τις καρδερίνες που πετάνε στο Αιγαίο, ξέρω εγώ τι άλλο? Τι άλλο, ποια θετικά? Ποια θετικά όταν σε έχει υπονομεύσει την υπόστασή σου, την ύπαρξή σου, με αυτά, με τη γαλάζια πατρίδα, το τουρκολιβικό? Ποια θετικά? Ποια θετικά μέτρα? Σε ποιον τα πουλάτε αυτά? Λέει, για πρώτη φορά θα μπουν στο τραπέζι τα ελληνοτουρκικά ζητήματα με αναλυτικό τρόπο εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά το Πάσχα. Θα είναι μια προετοιμασία για την οποία, για το ποια ζητήματα μπορούν να συζητηθούν μεταξύ των δύο πλευρών, όπως η υφαλοκρηπίδα, τα μειονοτικά θέματα κλπ. Ποια μειονοτικά θέματα? Ποια μειονοτικά θέματα? Και ποια υφαλοκρηπίδα όταν σου λέει ότι για να συζητήσω προϋπόθεση είναι πάρ' το στρατό σου από εκεί? Αυτά θα το πούνε. Ορίστε, να τα στείλαμε στον ΟΗΕ. Και να θέλω δεν μπορώ να κάνω πίσω. Λέει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί στην Άγκυρα το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Πρόθεσή μου είναι να επισκεφτώ την Άγκυρα τον ερχόμενο Μάιο ως ανταπόδοση της επίσκεψης Ερντογάν. Πρέπει να διαφυλάξουμε το καλό κλίμα με την Τουρκία που έχει οικοδομηθεί τους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, αυτά είναι παραμύθια. Να ανοίξουμε τα μάτια μας. Τώρα, τι πρώτα να προλάβουμε να διαβάσουμε με το δελτίο που έχω προσανατολιστεί και όλας, δεν μπορώ να παρακολουθώ τους Τούρκους όπως το έκανα. Να ανοίξουμε τα μάτια μας, όποιος έχει πληροφορίες να τις στέλνει, να τους ξετινάξουμε, γιατί θα πάει το Αιγαίο όπως έχει πάει και η Κύπρος. Θα δείτε παρακάτω. Ποιος μας έλεγε, ο Σκέρτσος, ποιος μας έλεγε ότι η Ελλάδα ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης? Η Ελλάδα είναι τελευταία σε ταχύτητα στο διαδίκτυο. Πώς είναι δυνατόν? Γιατί λέω, είναι επικίνδυνοι πραγματικά. Αυτοί μπορεί και να τα πιστεύουν αυτά που λένε. Δηλαδή ξέρουν ότι λένε ψέματα, αλλά το κάνουν δικό τους το ψέμα, το κάνουν πραγματικότητα και το υπερασπίζονται. Πέστε μου λοιπόν, πώς είναι δυνατόν? Είμαστε πίσω από την Τουρκία σε ταχύτητα, το ξέρετε. Δεν βλέπα χάρτη προθέσεις με τις ταχύτητες. Πρώτη στην Ευρώπη είναι η Ρουμανία. Γι' αυτό και πάει σφαίρα. Όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν 4 επίπεδα πίσω μας και τώρα είναι πάνω από εμάς. Σας είπα ότι όταν πάω στο χωριό, τι όχι μόνο στο χωριό, και στις Σέρες και στην Ιγρήτα, όταν πάω δεν μπορώ να φορτώσω ούτε από την Κοσμοτέ, ούτε από οποιοδήποτε ξενοδοχείο, ούτε από πουθενά. Πρέπει να πάω να βλέπω που έχει καμιά κεραία, να πάω από κάτω να έχω 5 μονάδες, μόνο τότε φορτώνει. Αυτή είναι. Εδώ υπάρχει ένα άρθρο, στο Ινφογνώμων υπάρχει, όπου ο κύριος Βαρουτάς είναι καθηγητής και αντιπρόεδρος ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Δημήτριος Βαρουτάς, ο οποίος μιλάει για το θέμα και είναι, μας διαφωτίζει. Αυτά το πρώτο μας θέμα, να περάσουμε στο δεύτερο. Λοιπόν, ακούμε το τελευταίο διάστημα σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλήματα πολέμου που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, το Ισραήλ που κατηγορείται μέχρι και η γενοκτονία στη Γάζα, και διεθνώς και στην Ελλάδα, πρωτοσέλιδα, και παρουσιάζουν τα θέματα αναλόγως με τη γραμμή που έχει κάθε εφημερίδα από κάποια πρεσβεία ή από την κυβέρνηση. Έτσι. Για πέστε μου σας παρακαλώ, γιατί δεν παρουσιάζουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα πολέμου που κάνει η Τουρκία στη Συρία? Γιατί? Ποιος την ξεπλένει αυτή την κολοχώρα, μπορείτε να μου πείτε? Μήπως και η δική μας εδώ? Για δείτε τώρα τι λέει το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Που αυτό θα πρέπει να είναι φέι βολά τώρα. Οι ευρωβουλευτές μας, οι βουλευτές μας, οι αρθρογράφοι μας. Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Human Rights Watch, κατηγόρησε την Τουρκία για πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές
κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό Βόρειας Συρίας, στις οποίες ο τουρκικός στρατός και οι σύμμαχοί της τζιχαντιστές τρομοκράτες τις ελέγχουν και κάνουν όργια. Η Συρία είπαμε ότι έχει κατακερματιστεί, η Τουρκία κατέχει, προσέξτε, 4 περιοχές με στρατό. Το Ιντλίμπ, που εκεί πιο πολύ είναι οι τζιχαντιστικές οργανώσεις, αλλά η Τουρκία έχει παρατηρητήρια και εκεί παίζει παιχνίδι. Το Αφρίν, εκεί έκανε τα όρια τα μεγάλα, η Αλμπαμ και το Γκίρεσπι Σερεκάνη, αυτή η λωρίδα που της έδωσε δώρο ο Τραμπ. 4 περιοχές. Προσέξτε τώρα. Τούρκοι αξιωματούχοι. Αυτό είναι σε έκθεση του παρατηρητήριου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Τουρκία ευθύνεται για σοβαρές παραβιάσεις και πιθανά εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν μέλη των δυνάμεών της και τοπικές ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από την Άγκυρα. Τούρκοι αξιωματούχοι σε κάποιες περιπτώσεις ενεπλάκησαν άμεσα σε προφανή εγκλήματα πολέμου. Και θέλουν εδώ ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας να μας φέρουν να κάνουμε και κοινούς αγώνες και συναυλίες και περνά η Μέλισσα με τους Τούρκους. Οι Έλληνες στρατιωτικοί με τους Τούρκους, με τους εγκληματίες. Σαν δεν τρέπονται λίγο. Δεν σέβονται αυτή τη χώρα και την ιστορία της. Το παρατηρητήριο κατηγόρησε επίσης τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών της Τουρκίας ότι εμπλέκονται στη διάπραξη και την επίβλεψη καταχρήσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, οι καταχρήσεις και παραβιάσεις έχουν συνήθως ως στόχο αμάχους Κούρδους και οποιονδήποτε θεωρείται ότι έχει σχέσεις με τις κουρδικές δυνάμεις. Κούρδισσες που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν κατήγγειλαν σεξουαλική βία, κυρίως βιασμούς. Η τοπική στρατιωτική αστυνομία και ο εθνικός συριακός στρατός, παραρτήματα της Άγκυρας όλα αυτά, συνέλαβαν αυθαίρετα και κράτησαν, εξαφάνισαν δια της βίας, βασάνισαν και κακομεταχειρίστηκαν με άλλους τρόπους, υπέβαλαν σε μη δίκαιες στρατιωτικές δίκες πολλούς ανθρώπους σε καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας. Η Τουρκία απέλασε με συνοπτικές διαδικασίες χιλιάδες Σύρους πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στο έδαφος τους και τους έστειλε στις περιοχές της Συρίας που ελέγχει για δημογραφική αλλίωση. Έγκλημα πολέμου. Εκατοντάδες χιλιάδες Σύριοι που ζούσαν σε υποτουρκικό έλεγχο περιοχές εκτοπίστηκαν με ομάδες του εθνικού στρατού να λαιλατούν και να κατάσχουν τις περιουσίες τους σύμφωνα με την έκθεση. Είναι οι Κούρδοι του Αφρίν αυτοί. Εκατοντάδες χιλιάδες. Η Τουρκία και οι τοπικές αρχές τις οποίες στηρίζει θα πρέπει να επιτρέψουν σε ανεξάρτητους οργανισμούς έρευνας άμεση και χωρίς εμπόδια πρόσβαση στις περιοχές που ελέγχουν. Παράλληλα, το παρατηρητήριο διευκρίνησε ότι ζήτησε από τις τουρκικές αρχές να σχολιάσουν στις καταγγελίες οι οποίες δεν έχουν απαντήσει. Τι να απαντήσουν? Τι να απαντήσουν όταν τους ξεπλένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, η Γερμανία και η Ελλάδα, άκουσον, που έχει υποστεί γενοκτονίες από τους Τούρκους, τους ξεπλένει. Γιατί να απαντήσει. Έχουμε το θέμα του Στυλιανίδη πάλι. Καλά, γίνεται χαμός. Και αυτοί που τον υπερασπίζονται από την Τουρκία, από την Κύπρο. Δυσκολεύονται να προφέρουν τη λέξη τουρκοποίηση, τη θεωρούν ακραία εθνικιστική πολλές φορές για τα κατεχόμενα. Κατήργησαν το σύνθημα «Έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο», ήταν σοβινιστικό και ρατσιστικό, λέει. Δεν θέλουν να μιλάμε για τουρκική κατοχή, παρά λίγο να μας πουλήσουν και γλωσσάρι για να μην λέμε κατεχόμενα και κατοχικό στρατός. Όχι, χαλάει το κλίμα. Ανεβαίνουν στα κάγκελα όποτε συζητήσουμε για ισλαμοποίηση των κατεχομένων, τον επικισμό, τα τετελεσμένα με την ανέγερση εκτρωμάτων από τους επιχειρηματίες φίλους του Ερντογάν. Σε πιο χαλαρές φάσεις αμπολούν εξυπνάδες όπως αντίκατεχόμενα, αντίπερα όχθη, η άλλη πλευρά, η αποτζή, η από εκεί δηλαδή. Για να μην μπουν τη λέξη κατεχόμενα και βλάψουν το καλό κλίμα για να μην τους κατηγορήσουν για αδιαλαξία. Προσπαθώντας να το παίξουν αντισυμβατική και προκλητική, γράφουν ή λένε ανιστόρητες βλακίες όπως ελληνοκατεχόμενα σε ελεύθερες περιοχές, γιατί αν δεν αυτομαστιγωθούν, δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια. Άντε, κανένας ψυχίατρος μπορεί να μας πει τι σημαίνει αυτό. Αλλά έσπευσαν να στελεχώσουν την εμπροστοφυλακή του Υπουργού της κυβέρνησης Μητσοτάκη και να μας νουθετήσουν για τις αντιδράσεις, για το Στυλιανίδη, λέει. Αλήθεια. Ο άνθρωπος που έκανε 5-6 κοροτούμπες από εδώ, από εκεί, που πουθενά δεν άνοιξε αυλάκι,
που δέχθηκε ότι πήρε 50.000 δολάρια από, ξέρω εγώ, από ξένο οργανισμό που για να υποστηρίξει το σχέδιο Ανάν. Πώς τον έφερε ο Μητσοτάκης, τώρα με λέει ο Παναγιώτης για τη διαφθορά, πώς τον έφερε, γιατί τον έφερε στην κυβέρνηση του. Μπορεί, δηλαδή, συγγνώμη, πώς τον έφερε, γιατί. Ήρθε και είπε η μισή Κύπρος είναι τουρκική και λέει δεν το εννοούσα. Το πες, για να το πεις το έχεις μέσα σου, το έχεις αποδεχτεί. Και ο Τούρκος το παίρνει αυτό και λέει να, αφού το λέει και ο υπουργός. Συνεχίζει λοιπόν ο Αλέκος Μιχαηλίδης από το Φιλελεύθερο. Με ύφος χιλίων καρδιναλίων και με περίσσια περιττή αλαζονία, έσπευσαν να μας μάθουν τι συμβαίνει στα κατεχόμενα και πώς η εξυπνοβλακίστικη φράση «Η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική» λέει οι αλήθειες που πονούν, τον δικαιολογούν δηλαδή. Ενώ ο ίδιος άλλα λέει, ή εδώ τα εξαπτέρυγά του. Έσπευσαν σχεδόν πανηγυρίζοντας, επειδή το λαμπρό αστέρι του πολιτικού εξυγχρονισμού είπε τη σκληρή αλήθεια μέσα στη Βουλή των Ελλήνων και έπεσαν να το φάνε οι εθνικιστές, έτσι λένε. Έσπευσαν υπεροπτικά να κουνήσουν το δάκτυλο σε όσους αρνούνται να δεκτούν ότι η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική, επειδή δεν πάνε στα κατεχόμενα να ανοίξει το μάτι τους. Λέει, πάτε ποιοι να δείτε αν είναι ή δεν είναι. Ένας ψευτοδιανοούμενος έγραψε για το Μανδραβέλη, λέει, ότι όλοι αυτοί που μάχονται κατά της πραγματικότητας στο νησί φαγώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για να μην προσπαθήσει η Κύπρος να γίνει από κοινού ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή. Πολέμησαν εις αλέα κάθε προσπάθεια λύσης. Άλλοι έγραψε πως ο Στυλιανίδης τους χάλασε τον ύπνο, ενώ κάποιος άλλος έγραψε πως το 2004 ψηφίσαμε την ίδρυση τουρκικού κράτους στο Βορρά. Και όχι μόνο αυτοί. Πολλοί άδραξαν την ευκαιρία να πούν τον πόνο τους είτε για το σχέδιο Ανάν είτε για τον Στυλιανίδη, αυτό το λαμπρό Ευρωπαίο που πρέπει να προσκυνάμε, όχι να καταγγέλουμε. Τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Κληρίδη και Αναστασιάδη, τον φίλο του Σιμίτη και άλλων φυσανέμιδων της Realpolitik, που ήθελε ο καημένος να μας πει τι συμβαίνει στα κατεχόμενα και τον πιάσαμε από τα μούτρα. Λες και δεν ξέρουμε εμείς τι συμβαίνει. Αλλά πρέπει να το λέει υπουργός ελληνικής κυβέρνησης. Εν ολίγης θα έκανε θάλασσα το αστέρι της νεοκυπριακής νομεκλατούρας, όπως τότε με τα χιόνια στην Αττική Οδό. Πήγε να τα διορθώσει κιόλας, μιλώντας για τους γνωστούς του αγώνες, σφυρίζοντας αδιάφορα και θυμίζοντας διαγωνιζόμενους σε reality που ζητούν ειρήνη στον κόσμο. Άρα περιττές αντιδράσεις για έναν ματαιόδοξο χαρτογιακά που μοιάζει σαν νεοφώτιστο νατουραλιζέ στην εθνική μπάσκετ και που αγωνίστηκε μαζί με τους φίλους του για να γίνει νόμιμη η τουρκοποίηση των κατεχομένων. Και ας επιμένουν σε έναν ρεβασιστικό οδυρμό, ενώ ξέρουν πολύ καλά τι κυοφορούσε εκείνος ο αγώνας τους. Ας επιμένουν ότι αυτοί θέλουν λύση και οι υπόλοιποι δεν θέλουμε επειδή αρνούμαστε να συνηγορήσουμε στη διάκριση μεταξύ των προσφύγων, στην παραμονή στρατού και επίκων, στη δημιουργία συνόρων μέσα στην πατρίδα μας. Οι υποκριτές. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, ζητάει ο κόσμος στην Κύπρο από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να προβεί στις αναγκαίες και στις δέωσες ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ, στους Αμερικανούς για τις φασιστικές ενέργειες που κάνει το τουρκικό κράτος και παρακράτος στους μαθητές και στους δασκάλους στα τρία σχολεία του Ριζοκαρπάσου. Η κυβέρνηση της Λευκοσίας πρέπει να κάνει κάτι, να κάνει και η Ελλάδα. Γιατί φοβάται, μην χαλάσει το κλίμα. Η ανοχή που επιδεικνύεται είναι εξωφρενική στην Τουρκία. Πρόκειται για τη λειτουργία σχολείων. Πρόκειται για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η κατοχική δύναμη συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό ακραία και φασιστικά και δυστυχώς δεν υπάρχει αντίδραση από διάφορους τρίτους. Για τον ίδιο λόγο που και η Human Rights Watch μιλάει και δεν μιλάει κανένας άλλος. Δεν αρκεί η αντίδραση της Λευκωσίας, που είναι αναγκαία και οι κινήσεις που ήδη γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Γίνεται πολύ σε αυτό που πρέπει. Αναμέναμε πριν να αντιδράσει η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιδρούσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και η ίδια η Κουεγιάρα αυτή. Όπως είναι γνωστό, επισκέφθηκαν την Κυπριακή Δημοκρατία δύο πρόεδροι δημοκρατίας, της Ιταλικής και της Γερμανικής Δημοκρατίας. Και δεν επισκέφθηκαν τον Τατάρ. Ο Τατάρ τα έβαψε μαύρα, φόρεσε πλερέζες και πήγε στη Βάδη Βιτεμβέργη στη Γερμανία. Επιστρατεύει τους Γερμανούς, τα 3 εκατομμύρια Τούρκους που κατοικούν στη Γερμανία, για να τον καλέσουν επισήμως εκεί για να εξισορροπήσει την κατάσταση και τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί από την επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου και του Ιταλού Προέδρου. Ο Ερντογάν καλεί την Ρωσία και την Ουκρανία να
έρθουν να μεσολαβήσει ο ίδιος για να βρεθεί η ειρηνική λύση. Πιστεύω ότι η προσέγγιση των δύο πλευρών είναι απαραίτητη για την επιτυχία των ειρηνευτικών πρωτοβουλίων. Είμαστε επίσης έτοιμοι να ξαναστήσουμε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων που είχαμε καθιερώσει στο παρελθόν στην Κωνσταντινούπολη για την οικοδόμηση ειρήνης, είπε ο Ερντογάν. Είμαι της γνώμης ότι πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον μια κοινή εργασία για τον καθορισμό των γενικών παραμέτρων της ειρήνης. Έτοιμοι να συμβάλλουμε στην ταχεία ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Καταβάλλουμε επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των συμπατριωτών βαστατάρων της Κριμαίας. Είμαστε επίσης έτοιμοι να συμβάλλουμε στην ταχεία ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Υποστηρίζουμε καταρχήν το σχέδιο 10 σημείων του Ζελένσκι για την ειρήνη και έχουμε αναλάβει ηγετικό ρόλο στις εργασίες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του τομέα της επιστημιστικής ασφάλειας. Υπάρχει ανάγκη για να ρυθμιστούν τα θέματα της ναυσιπλοείας. Εν ολίγης, ο Ερντογάν, ο επιτίδιος ουδέτερος και με τον αστιφύλαξ και με τον αγροφύλαξ, ο μόνος κερδισμένος από αυτόν τον πόλεμο πραγματικά είναι ο Ερντογάν. Όλοι οι άλλοι κάτι έχουν χάσει. Ο Ερντογάν δεν έχει χάσει τίποτα. Μόνο κέρδη. Αυτά ας τα ακούνε οι χαρτογιακάδες εδώ. Τώρα, υπάρχει ένα μυστικό σύνταγμα στην Τουρκία. Λέγεται Μίλι Γκυβενλίκ Σιασέτ Μπελγκεσί. Πρωτόκολλο πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Η Ερυθρά Βίβλος. Η Ερυθρά Βίβλος ή μυστικό σύνταγμα. Γκυζλί Ανάγιασας. Η Γκυζλί Ανάγιασα λένε οι Τούρκοι. Σε αυτό, καταρχάς αυτό βγαίνει σε ένα αντίτυπο. Αυτό συντάσσεται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, τηρείται σε χρηματοκιβώτιο, σε ένα αντίτυπο, όποτε γίνεται κυβέρνηση, τίθεται εις γνώση των υπουργών, οι οποίοι υπογράφουν ότι έλαβα γνώση, έγνων, και γιατί, διότι εάν αυτοί που έλαβαν γνώση υπογράψουν κάποια συμφωνία ή προβούν σε κάποια ενέργεια που βρίσκεται σε αντίθεση με αυτά που τους γνωστοποιήθηκαν, τότε διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Τι είναι λοιπόν το πρωτόκολλο πολιτικής εθνικής ασφάλειας? Περιγράφονται οι προτεραιότητες, οι εχθροί, οι προτεραιότητες και οι στόχοι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, οι στόχοι: Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη, Κούρδοι, τώρα θα βάλω και το Ισραήλ στις απειλές. Λοιπόν, αυτά και με το δεύτερο θέμα μας, να περάσουμε γρήγορα στο τρίτο θέμα. Καταρχάς έγινε κάτι συγκλονιστικό πάλι σήμερα. Πέρασαν μερικά φορτηγά προς τη Βόρεια Γάζα, εκεί που είχε να περάσει εβδομάδες ανθρωπιστική βοήθεια, μαζεύτηκε κόσμος για να πάρει αλεύρι βασικά και εκεί υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα ρώτησα ένα φίλο διπλωμάτη, μου είπε το Al Jazeera λέει ότι ελεύθεροι σκοπευτές κτύπησαν εκεί στο επικρατούσε χάος, αλλά κτύπησαν ελεύθεροι σκοπευτές Ισραηλινοί, δημιουργήθηκε πανικός σε δύο περιπτώσεις, είναι πάνω από 100 νεκροί και 700 τραυματίες. Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται? Για δύο λόγους. Εκτίμηση κάνουμε, δεν είμαστε εκεί. Ένας, για να σταματήσει η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, να σηκωθούν να φύγουν, υπόψη ότι θεωρείται βέβαιο, πάλι με βάση διπλωματικές πηγές, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να δεχθεί Παλαιστίνιους. Άρα τι είναι, ποιος είναι ο στόχος? Να φύγουν οι Παλαιστίνοι, να καταστεί ο βίος τους αβίωτος, να φύγουν οι Παλαιστίνοι από τη Δυτική από την Λωρίδα της Γάζας, και επειδή η Αίγυπτος δεν θα τους κρατήσει, ετοιμάζει έναν προσωρινό καταβλισμό προσωρινής στέγασης, και από εκεί και μετά να θυμάστε το σχέδιο που είχαμε αποκαλύψει. Από εκεί να μοιραστούν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής. Εμείς θα πάρουμε καμιά 50 ή 100 χιλιάδες. Κάποιοι λένε να πάρουμε χριστιανούς, αν υπάρχουν στη Γάζα τόσοι. Ή τέλος πάντων να πάρουμε τα 3/4 είναι χριστιανοί και το 1/4 είναι μουσουλμάνοι. Άρα ο στόχος ο ένας είναι αυτός. Ο δεύτερος, να μην υπογραφεί, γιατί από Δευτέρα περιμέναμε να υπογραφεί η συμφωνία κατάπαυση του πυρός για 6 μήνες, στο Ραμαζάνι να μην έχουμε συγκρούσεις δηλαδή, και να απελευθερωθούν όμηροι, ένας όμηρος προς 10 κρατουμένους. Να τορπιλιστεί και αυτή η προσπάθεια. Γιατί
Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, η Ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, η Μοσάντ, γνωρίζουμε που κρύβεται ο Αλ-Σινουάρ, είναι ο ηγέτης της Χαμάς που βρίσκεται στη Γάζα, οι άλλοι έξω είναι στα πεντάστερα, είπαμε. Όμως είναι δύσκολο, λέει, να τον συλλάβουν ή να τον σκοτώσουν. Πάντως ξέρουν που βρίσκεται. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ είπε ότι οι συνεχιζόμενες ιστορικές αδικίες εναντίον των Παλαιστινίων πρέπει να σταματήσουν. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Γκιλάτ Ερντάν, εκφώνησε μια ομιλία στην οποία φώναξε επιτέθηκε κατά της Ρωσίας. Όχι μόνο ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ πρόκειται να παράσχει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης κατά πυράβλους στην Ουκρανία, αλλά αποκάλυψε επίσης την Ουκρανία σύμμαχο του Ισραήλ. Εξισώνει τη Ρωσία με τη Χαμάς και επιτίθεται στη Ρωσία επειδή φιλοξενεί εκεί μία επίσκεψη της ηγετικών στελεχών της Χαμάς στη Μόσχα. Κάθε πράξη φέρνει και αντίδραση, είπαμε. Πολιτική είναι αυτή. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ συνομίλησε με τον ομόλογό του τον Αμερικανό, τον Λόιτ Όστιν, ο Γιώαβ Γκάλαντ με τον Λόιτ Όστιν. Συγκεκριμένα ο Γκάλαντ ενημέρωσε τον Όστιν για τις πρόσφατες επιτυχίες των Ισραηλινών δυνάμεων, τονίζοντας την καταστροφή δεκάδων χιλιόμετρων τρομοκρατικών σειράγκων της Χαμάς στη Γάζα και επανέλαβε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει να επιχειρήσει τον Παλαιστινιακό θύρακα μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι. Είπε επίσης για τη Χεζμπολάχ, εκείνο το θέμα ότι πρέπει να λυθεί. Το Ισραήλ δεν θα ανοιχθεί απειλές κατά των πολιτών του και παραβιάσει τις κυριαρχίες του. Θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλειά τους. Τώρα έχουμε το θέμα του λοιμού, της πείνας, το είπαμε. Δεν έχει τέλος η τραγωδία στη Γάζα. Έχουν ξεπεράσει 30.000 οι νεκροί. 6 παιδιά πέθαναν σε νοσοκομεία από ασιτία. Τώρα, αυτά, να μην το σχολιάσουμε καλύτερα, τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. 6 παιδιά πέθαναν σε νοσοκομεία στη Γάζα από ασιτία. Την ανησυχία της για την πιθανότητα του Ισραήλ να πραγματοποιήσει χερσαία εισβολή στο Λίβανο τα τέλη της άνοιξης εξέφρασε η κυβέρνηση Biden σύμφωνα με το CNN. Χθες μας έλεγαν άλλα, ότι τους διαβεβαίωσαν ότι δεν θα γίνει. Επίσης, ο Λευκός Οίκος εκτίμησε ότι μια Ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο είναι μια σαφής πιθανότητα. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός αξιωματούχος σε συνέντευξή του στο CNN ανέφερε ότι οι αυξανόμενες απόψεις εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης που υποστηρίζουν την εισβολή στο Λίβανο παρακολουθούνται από την Αμερικανική κυβέρνηση και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο θα οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση, τις οποίες οι διαστάσεις είναι άγνωστες. Τώρα, να πάμε να δούμε τι ο Μακρόν είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος είναι ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, στην ουσία αυτός κυβερνά τη Σαουδική Αραβία. Είπε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, η Γαλλία είναι έτοιμη να εργαστεί πλάι στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για να αποτραπεί η εξάπλωση της σύραξης στην περιοχή και προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες διαρκούς ειρήνης στην Αιγύπτου Ανατολή. Επανέλαβαν οι δύο ηγέτες την άποψη ότι θεωρούν και οι δύο επίγουσα ανάγκη να συναυθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο Μακρόν υπενθύμησε τη στεναρή αντίθεση της Γαλλίας σε Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, που θα μπορούσε να καταλήξει ανθρωπιστική καταστροφή νέας τάξης μεγέθους, και αναφέρθηκε σε ένα θέμα που αφορά και την Ελλάδα, στα ωφέλη της δημιουργίας του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, δηλαδή από το Ισραήλ θα έρχεται στην Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη, και αυτό, η σημασία αυτού του άξονα φάνηκε τώρα με τα γεγονότα στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει ένα άλλο θέμα στο Ισραήλ. Υπάρχει η μεγάλη των Χαρεντή σχολή, μια σχολή όπου μαθαίνουν την Τωρά, μελετούν την Τωρά, και από το 1948 αυτοί που τη μελετούν, όπως οι καλόγεροι εδώ δεν πήγαιναν στρατό και αυτοί δεν πήγαιναν στρατό, τώρα θέλει να έρθει μια νομιμοποίηση για αυτό το θέμα στο Ισραήλ και υπάρχουν κάποιες συζητήσεις γι' αυτό. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ο
Γιοάβ Γκάλαντ, ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Πολέμου του Ισραήλ, ένα αποτέλεσμα είναι ήδη σαφές σήμερα. Και αυτό είναι ότι το Πολεμικό Συμβούλιο, το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, έχασε το βόρειο τμήμα της χώρας. Προετοιμάζει μάλλον την επιχείρηση. Ο αντιπρόεδρος της Ρωσίας, της κυβέρνησης της Ρωσίας, συναντήθηκε με τον ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας Αλεξάνδερ Νόβακ, έφτασε στην Τεχεράνη και συναντήθηκε με τον πρώτο αντιπρόεδρο του Ιράν, Μοχάμετ Μογμπέρ, το απόγευμα της Πέμπτης, σήμερα δηλαδή. Σύμφωνα με τους New York Times, το Ισραήλ γνωρίζει ότι το Ιράν έχει ατομική βόμβα, επομένως δεν μπορεί, γι' αυτό δεν επιτίθεται στο Ιράν, για να μην το αντεπιτεθεί με πυρηνική βόμβα. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά το διαβάζω αυτό. Για να το λένε αυτό οι New York Times, κάτι θα ξέρουν. Οι Ισραηλινές επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές, σκότωσαν δύο ανθρώπους στο νότιο Λίβανο χθες Τετάρτη το βράδυ. Εχθρικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στις κοινότητες Σιντίκιν και Κάφρα, σκοτώνοντας δύο κατοίκους στην Κάφρα και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων NNA. Έχουμε καθημερινά πειρά από εδώ και από εκεί. Χθες το πρωί οι ταξιαρχές Al-Qassam που εδρεύουν στο Λίβανο εκτόξευσαν δύο ομοβροντίες ρουκετών Grand, βάζοντας στο στόχαστρο δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Ισραήλ. Αυτά γίνονται σε ανταπόδοση αυτών που γίνονται στη Γάζα, είπαμε. Φαίνεται ότι ο πόλεμος καλά κρατεί μεταξύ δυνάμεων που εδρεύουν στο Λίβανο και των στρατιωτικών των όπλων δυνάμεων του Ισραήλ, που πιθανόν να καταλήξουν σε μια επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στο έδαφος του Λιβάνου. Το Ισραήλ εξαπέτυσε πλήγματα κοντά στη Δαμασκό χθες το βράδυ, σύμφωνα με συριακά και λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης. Η αντιεροπορική άμυνά μας απάντησε σε μια Ισραηλινή επίθεση στα περίχωρα της Δαμασκού και κατέριψε τους περισσότερους πυράβλους, μετέδωσε η Συριακή κρατική τηλεόραση χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το θέμα. Είχαμε ένα περίεργο επεισόδιο χθες. Η γερμανική φρεγάτα Essen εκτόξευσε δύο αντιεροπορικούς πυράβλους και μόνο που έκανε λάθος στο στόχο. Τους εκτόξευσε εναντίον ενός MQ-9, ενός αμερικανικού μη αποδρομένου αεροσκάφους αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι από τα καλύτερα, από τα πιο σύγχρονα μη αποδρομένα αεροσκάφη. Ένα τέτοιο κατέριψαν οι Χούθοι, νομίζω. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί πήγαν στο Βρόντο οι, δεν λέμε, μπορεί να ήταν τον Χούθη. Πώς πήγαν στο Βρόντο? Δηλαδή, αν ήταν τον Χούθη, αστόχησαν, θα χτυπούσε την φρεγάτα. Τη φρεγάτα Essen, τη γερμανική. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Μαθαίνω ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιράν ψάχνουν τα ελληνικά ανοιχτά μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο, να δουν οτιδήποτε γράφεται για τη φρεγάτα Ίδρα. Τι οπλικά συστήματα φέρει, τα πάντα. Τα πάντα, τις παρετήσεις των μηχανικών, γιατί παρετήθηκαν, τις αδυναμίες. Κατά την άποψή σας, γιατί να το μαζεύει αυτό? Γιατί να μαζεύει τις πληροφορίες? Τι τις κάνει η Τεχεράνη? Να τις δώσει στους Χούθη και οι Χούθη να χτυπήσουν την φρεγάτα Ίδρα? Είναι έτοιμη η Ελλάδα να διαχειριστεί ένα τέτοιο ζήτημα, η κυβέρνηση? Δεν γινόμαστε άγγελοι κακών, πληροφορίες σας μεταφέρουμε, έτσι. Πάντως στη Γερμανία γίνεται ένας αρκετή φασαρία για αυτή την γκάφα της γερμανικής φρεγάτας, αλλά δεν είναι μόνο γκάφα, είναι και αναποτελεσματικότητα. Δεν λέμε ότι αν το κατέρριπτε θα αποδείκνει ότι μπορεί να καταρρύψει οποιοδήποτε. Τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει εχθρικό ή αποφύλιο υπτάμενο αντικείμενο, και δεύτερον, και να το ξεχωρίσει δεν μπορεί να το καταρρύψει. Τρεχαγύρευε δηλαδή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Πολίτικο, το είπαμε και χθες,
ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να αναδιοργανώσει το FBI και τη CIA. Ξέρετε, όταν κάποια στιγμή αυτό το κίνημα των Αντίφα είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ στις ΗΠΑ, έκαιγε αγάλματα, έκανε καταστροφές δισεκατομμυρίων. Ερώτησα ένα φίλο που Έλληνα της Αμερικής, που ξέρει από αυτά, λέω, συγγνώμη, τι κάνει το FBI, τι κάνουν οι υπηρεσίες εκεί. Και λέει, και αυτές έχουν διαβρωθεί. Καλά, λέω, τι έχουν διαβρωθεί, το κίνημα των Αντίφα δεν μπορείτε να το βρείτε και να το ξεριζώσετε, να το εξαρθρώσετε. Όχι, λέει, γιατί είναι όλοι στο κόλπο. Αυτός ήταν από το κύκλο του Τραμπ. Τώρα τι λέει, αναδιάρθρωση του FBI και της CIA. Ο Biden ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη να αναγνωρίσει το Ισραήλ και επίσης συνεργάζεται με πολλές άλλες αραβικές χώρες για να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Με επικρίνουν για αυτό που έχω πει εδώ και καιρό. Δεν χρειάζεται να είσαι Εβραίος για να είσαι σιωνιστής. Είμαι σιωνιστής, πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Biden έχει επαναλάβει αυτή τη δήλωση όλη τη διάρκεια της καριέρας του για να κερδίσει και πάλι την υποστήριξη, όχι για να αποδείξει την υποστήριξή του στο Ισραήλ και να κερδίσει την υποστήριξη του Ισραηλινού λόμπι, των Ισραηλινών συστημάτων που υπάρχουν στις ΗΠΑ, οικονομικών, επικοινωνιακών κτλ. Υπόψη είναι ότι τον ανταγωνίζεται ο Τραμπ γιατί ο γαμπρός του είναι άνθρωπος που εβραϊκής καταγωγής, θρησκεύματος μάλλον, που έχει και αυτό σχέσεις με... τον είχε ενεργοποιήσει όταν ήταν πρόεδρος. Τώρα, είναι μία μισή επιτυχία του Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, πιο πάνω δεν πάει, αποφάσισε χθες να εξετάσει το ζήτημα της ποινικής ασυλίας που επικαλείται ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, αναβάλλοντας περαιτέρω τη διεξαγωγή της ομοσπονδιακής δίκης που αφορά το μπουκάρισμα στο Καπιτόλιο. Είναι αντιμέτωπος με 4 ποινικές διώκτες, είπαμε. Η δίκη ήταν να ξεκινήσει στις 4 Μαρτίου, τώρα δεν θα ξεκινήσει γιατί όταν βγει η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Τώρα, ο ειδικός εισαγγελέας Jack Smith κάλεσε το ανώτατο δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα και εισηγήθηκε να μην ασχοληθεί με το θέμα, αλλά σε περίπτωση που το έκανε να επισπεύσει το χρονοδιάγραμμα, ώστε σε περίπτωση που απορριφθεί οριστικά η ασυλία του από το ανώτατο δικαστήριο, η δίκη να διεξαχθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να μην γίνει μετά τις εκλογές. Γιατί, αν γίνει μετά τις εκλογές και εκλεγεί ο Τραμπ, θα είναι σε θέση, αφού αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025, να διατάξει να τερματιστούν οι ομοσπονδιακές ποινικές διώξεις σε βάρος του. Άρα γίνεται εκεί ένα παιχνίδι. Ήταν μισή νίκη αυτή για τον Τραμπ, και λέω μισή γιατί όντως θα επισπεύσει την έκδοση απόφασης, αλλά δεν, εδώ λένε τώρα οι Αμερικανοί, δεν είναι σίγουρο αν αυτή η επίσπευση θα με αυτή την επίσκεψη θα καταστεί και την απόφαση που θα βγει θα καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της δίκης πριν από τις εκλογές. Έκανε μία προγραμματισμένη έλεγχο υγείας, check-up που λένε, ο Biden, υγιής, δραστήριος και ακμαίος, σύμφωνα με γνωμάτευση του αρχιάτρου του Λευκού Οίκου, Kevin O'Connor. Παραμένει ικανός να εκτελεί με επιτυχία τα καθήκοντά του, 81χρονος Biden. Αλλά, κάπου είπαν, δεν έγινε, λέει, και νοητικό τσεκ της νοητικής του κατάστασης, γιατί δεν χρειάζεται, είπαν. Ο δικαστής, ήδικας της γυναίκας στο Ιλινόι, αποφάσισε να απαγορευτεί να συμπεριληφθεί το όνομα του Τραμπ στο ψηφοδέλτιο του Ρεπουμπλικάνου στην πολιτεία. Αυτό έγινε μετά από αίτημα που κατέθεσε η οργάνωση Free Speech for People, ελευθερία του λόγου για το λαό, η οποία, λέει, είναι ιστορική νίκη, αλλά η δικαστής του Ιλινόι είπε ότι η απόφαση αυτή παγώνει μέχρι να εκδοθεί απόφαση από τα ανώτατα δικαστήρια για το θέμα αυτό, γιατί έχει προσφύγει, έχει κάνει έφεση εκεί ήδη ο Τραμπ. Αυτά και με τις ΗΠΑ. Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Ρωσία, γιατί εκεί πάνε να μας μπλέξουν σε μεγάλα κόλπα διάφοροι.
Επειδή το χρωστώ από χθες, είπα, αλλά ξέρετε, αν είναι κανένας γιατρός εκεί και δει ότι ξεφεύγω, να με ειδοποιήσει, ενώ ότι έχουμε κάποια σημάδια από αυτές τις ασθένειες που βρίσκουν τους ανθρώπους όσο προχωράει η ηλικία. Χθες είπα ότι θα πω την άποψή μου για αυτό που είπε, γιατί το είπε ο Μακρόν για την αποστολή στρατευμάτων και τι είναι αυτό το πράγμα. Ακούστε. Θεωρώ ότι η Δύση γενικώς, ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη, είναι αντιμέτωποι με μία αποτυχία. Δεν λέω ήταν, μία αποτυχία στην πολιτική της στην Ουκρανία. Και αυτή η αποτυχία, αυτή την αποτυχία δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Δεν μπορούν να τη διαχειριστούν και δεν μπορούν να τη διαχειριστούν γιατί υπάρχει περίπτωση η Ρωσία να προχωρήσει, αν δεν κάνει κάτι η Δύση, να προχωρήσει να ελέγξει όλο την περιοχή ανατολικά του Δνίπερου ποταμού, να προχωρήσει να πάρει Ζαπορίζια, Νικολάγεφ και Οδυσσό και να ενώσει αυτή την περιοχή με την Υπερνηστερία. Είναι η Νόβα Ράσια. Νέα Ρωσία είναι ένα κρατήδιο που ίδρυσε η Μεγάλη Κατερίνη όταν κατέλαβε ή απελευθέρωσε αυτές τις περιοχές. Υπήρχε χάρτες, πάνω σε αυτόν γίνονται όλα τα σχέδια. Το είπε και ο Πούτιν σήμερα στην ομιλία του. Νόβα Ρώσια. Άρα αυτό, πιθανόν αυτό θέλουν να αποτρέψουν και ακριβώς επειδή δεν θέλουν να εμπλέξουν το ΝΑΤΟ, άλλωστε δεν μπορούν να το εμπλέξουν. Πρέπει να ληφθεί απόφαση χωρίς να υπάρχει βέτο. Έτσι. Και δεν νομίζω τώρα να είναι, πόσες είναι, 32, 33 είναι οι χώρες, πόσες. Δεν νομίζω όλες οι χώρες να συμφωνήσουν. Ήδη έχουμε αντιδράσεις. Και γι' αυτό προχώρησαν σε διμερείς συμφωνίες, αμυντικές συμφωνίες. Είναι 4-5 υπέγραψε ο Ζελένσκι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό πιθανόν να στείλουν κάποιες χώρες στρατεύματα, που εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω αν αυτό συνιστά εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Πάντως, είναι μια παγίδα αυτό, γιατί. Για παράδειγμα, άμα στείλει η Γαλλία, τότε δίνει το δικαίωμα στη Ρωσία να χτυπήσει και τα στρατεύματα που είναι στην Ουκρανία, να χτυπήσει και την ίδια τη Γαλλία. Εάν όμως χτυπήσει τη Γαλλία, τότε αυτό θα θεωρηθεί επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ και θα απαντήσει το ΝΑΤΟ και τότε θα έχουμε το ολοκαύτωμα, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Ο Πατρούσεφ είναι ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας. Η ΗΠΑ είναι η πιο επιθετική χώρα στην σύγχρονη ιστορία. Από το 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει την κυριαρχία άλλων χωρών περισσότερες από 150 φορές. Επίσης έχουν συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της ύπαρξής τους ως κράτος και έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 800 εχθρικές ενέργειες εναντίον ανεξαρτήτων κρατών. Οι εχθρικές ενέργειες περιλαμβάνουν πραξικοπήματα, προκλήσεις, ταραχές, παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία καθώς και άμεσες στρατιωτικές επεμβάσεις. Τώρα, αυτός είναι πόλεμος εντυπώσεων μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. Ο επικεφαλής της κύριας διεύθυνσης πληροφοριών της Ουκρανίας, ο Μπουντάνοφ, ο οποίος εκπαιδεύτηκε από τη CIA, είπε ότι η χώρα του προσπαθεί όχι μόνο να φτάσει στα σύνορα του 1991, αλλά και να καταστρέψει τη Ρωσία εκ των έσω. Και το Κίεβο θα κάνει στρατιωτικές, διπλωματικές και μυστικές προσπάθειες για να πετύχει αυτό το στόχο. Η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει μετατρέψει τη σχέση μεταξύ Μακρόν και Σόλτς σε ανοιχτή εχθρότητα που κλιμακώνεται σύμφωνα με το πολίτικο. Άλλα θέλει ο Μακρόν, άλλα θέλει ο Γερμανός. Στην Γαλλία η Ρωσία ονομάστηκε κύριος εχθρός στον πόλεμο της πληροφορίας. Είπαμε ότι ο Μακρόν, η Φιγκαρό έχει ένα εκτενές άρθρο για τις δηλώσεις Μακρόν. Η κίνηση του Μακρόν σε μια πιο σκληρή στάση ταιριάζει με την αγαπημένη πρωτοβουλία του Παρισιού για την προώθηση της στρατηγικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Είναι όντως ένα ζήτημα αυτό, αλλά εδώ αναρωτιέται κανείς. Εδώ έφυγαν οι Γάλλοι με την ώρα στα σχέδια από τον Ήγερα και θα πάνε να τα βάλουν με μια πυρηνική δύναμη. Για να δουν λίγο τον αυλή τους και να δουν και την κατάσταση της Ευρώπης. Ο Σύρσκι έκανε δηλώσεις για την επιχειρησιακή κατάσταση. Είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Ο εχθρός συνεχίζει τις επιθετικές ενέργειες σε πολλές περιοχές της γραμμής του μετόπου.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στους τομείς της Αυδίηβκα και της Ζαπορίζια, που σας είπα για την Νόβα Ρώσια που θέλουν. Είπε, κάνουμε προσπάθειες να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σύμφωνα με το Forbes, η Ουκρανική αεράμινα έχει, σε 10 μέρες έχει καταρρύψει 10 ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, μεταξύ αυτών Σουχόι 34, Σουχόι 35 και το ραντάρ, υπτάμενο ραντάρ Μπεργεύ Α50. Λέει λοιπόν ότι πιθανόν να χρησιμοποίησε, ότι έχει αλλάξει το δόγμα της αεράμινας. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα έχει την αεράμινα στις πόλεις, τώρα την έχει βάλει πιο κοντά στα μέτωπα, με αποτέλεσμα τα αεροσκάφη που έρχονται για εγγύς αεροπορική υποστήριξη σε επιτιθέμενες δυνάμεις στα ρωσικά να είναι στην εμβέλεια των Patriot και να καταρρύπτονται. Αλλά καταρρύφθηκε και ένα αεροσκάφος στα 120 μίλια του Μπεργεύ, αυτό το Α50, πιθανότατα με πύραυλο S200, όχι S300, τους οποίους έβγαλαν από τις αποθήκες από τη Σοβιετική εποχή οι Ουκρανοί. Άρα για αυτούς που θέλουν να μας πούν ότι S300 δεν δουλεύουν, με S200 κατέριψαν αεροσκάφη στα 120 χιλιόμετρα. Άρα κρατήστε τους S300 εδώ, εξυγχρονίστε τους. Μπορεί να τους εξυγχρονίσει η Ελλάδα και μέσω της Σερβίας και μέσω της Πολωνίας. Υπάρχουν συστήματα. Κρατήστε τους ζωντανούς για να έχουμε σε ασφάλεια τα αεροσκάφη μας που πετούν από τον ελληνικό εναέριο χώρο στον εναέριο χώρο της Κύπρου. Κρατήστε τους. Υπάρχει ένα ζήτημα με την Υπερνηστερία. Η Υπερνηστερία, είπαμε ότι είναι μια περιοχή που αυτοανακηρύχθηκε αυτόνομη, μέρος της Μολδαβίας, είναι δυτικά του Δνίστερου ποταμού, είναι μια λωρίδα γης στην ουσία, είπα χθες, σώμα στρατού μείον, εντάξει, είναι 1500 άτομα Ρώσοι εκεί, ειρηνευτική δύναμη υποτίθεται, εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη αποθήκη πυρομαχικών της Ευρώπης, που επιχείρησαν να την ανατινάξουν κάποια στιγμή. Τώρα λοιπόν, χθες είχε ένα... Για να δούμε εδώ τι ακριβώς γίνεται. Οι αυτοανακηρυχθήσεις φιλορωσικές αρχές της Υπερνηστερίας πραγματοποίησαν χθες Τετάρτη συνέδριο ανώτερων αξιωματούχων, στο οποίο ζήτησαν από τη Μόσχα να εφαρμόσει μέτρα για την προστασία της από μια υποτιθέμενη απειλή από τη Μολδαβία, η οποία στοχεύει να επανεντάξει την περιοχή. Η Μολδαβία το απέρριψε αυτό, λέει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η Ουκρανία είπε να προλάβουμε μία εισβολή της Ρωσίας και εδώ για την προσάρτηση. Άρα κάτι κινείται εκεί. Πιθανότητα όλα αυτά να γίνονται για να αποτρέψουν αυτά που είπαμε για την Νόβα Ρώσια. Τώρα, ο Πούτιν. Και κλείνουμε για απόψε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε ως απάντηση στο Μακρόν και στις συζητήσεις για να σταλούν στρατεύματα νατοϊκών χωρών και όχι του ΝΑΤΟ, νατοϊκών χωρών, όχι με απόφαση του ΝΑΤΟ, με εθνικές αποφάσεις στην Ουκρανία. Έχουμε όπλα που μπορούν να πλήξουν το έδαφος σας, είπε ο πρόεδρος Πούτιν στην ετήσια ομιλία του στο Ρωσικό Κοινοβούλιο σήμερα 5η 29 Φεβρουαρίου, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στις χώρες του ΝΑΤΟ, απειλώντας ότι διακινδυνεύουν πυρηνική σύγκρουση αν στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία. Θα πρέπει τελικά να συνειδητοποιήσουν ότι διαθέτουμε επίσης όπλα που μπορούν να πλήξουν στόχους στο έδαφος τους. Όλα όσα σκέφτεται η Δύση δημιουργούν την πραγματική απειλή μια σύγκρουση με τη χρήση πυρηνικών όπλων και συνεπώς την καταστροφή του πολιτισμού, είπε χαρακτηριστικά. Είπε για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και για τα επιτεύγματα, αυτά δεν μας αφορούν αυτά. Είχαμε δηλώσεις και από άλλους κρατικούς αξιωματούχους της Ρωσίας. Και είχαμε την απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της Κομισιόν, Πίτερ Στάνο, στις δηλώσεις Πούτιν. Είπε ότι ο Πούτιν συνεχίζει να εξαπατά το ίδιο του το έθνος και προσπαθεί να συνεχίσει να εξαπατά το διεθνές κοινό, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος τον ακούει. Είπε ότι αυτά τα κάνει για την επανεκλογή του. Ήταν ακόμα μια ευκαιρία γι' αυτό να διοχετεύει τα πολύ γνωστά ψέματα. Αυτός ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Αυτός είναι υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες εσωτερικά στη Ρωσία, περιφερειακά στην Ουκρανία, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή. Η απάντηση θεωρήθηκε σκληρή του Πούτιν. Στο σημείο αυτό να κλείσουμε. Έχουμε 3 ακόμα θέματα. Αν προλάβουμε να τα πούμε αύριο, αλλιώς δεν πειράζει. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο. Ξαναγυρνάμε μπροστά.
στην απάντηση του Φιντάν στον Τούρκο βουλευτή. Γυρίστε ξανά το βίντεο στην αρχή, ακούστε το και ξανακούστε το. Είναι το σοβαρότερο θέμα αυτή τη στιγμή της πατρίδας μας. Το ζήτημα των πιέσεων που τις ασκούνται για να αποστατικοποιήσει τα νησιά και πάλι δεν θα έχει αποτελέσματα. Δηλαδή και βαρμένοι και χαμένοι θα βγούμε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.